Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και τον συνάδελφο που μου έδωσε την παρχώρηση θέση του. Στη σημερινή συζήτηση... Δύο συνάδελφοι. Στη σημερινή συζήτηση δεν έχει πραγματικά αξία να μιλήσει κανείς για αυτή καθ' αυτή την κωδικοποίηση. Βεβαίως, αποτελεί μια πολύ καθυστερημένη παραδοχή της ευθύνης διαχρονικής για την ασφάλεια και για την ανασφάλεια και την ταλαιπωρία που προκαλεί αυτή η πανσπερμία νομοθετικών διατάξεων και στους πολίτες, αλλά κυρίως στους χιλιάδες φοροτεχνικούς, ιδίως τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, που πελαγοδρομούν πραγματικά σε ένα νομοθετικό αχταρμά, απογειώνοντας το άγχος που κατατρώει αυτές τις κατηγορίες επαγγελματιών. Όμως, η ουσιαστική συζήτηση που έχει νόημα να γίνει είναι για τον άδικο, βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα του ΦΠΑ, συνολικά της φορολογίας, που συνεχώς δυσκολεύει την πρόσβαση του λαού σε μια σειρά αγαθά και υπηρεσίες, απαραίτητα για την επιβίωσή του, κάνει απλησίαστα ακόμα και βασικά είδη για την κάλυψη καθημερινών βιωτικών του αναγκών. Και βεβαίως, ο ΦΠΑ, η έμεση φόρη εν γέννη, είναι η κατεξοχήν πιο άδικη ταξική φόρη, όταν με τον ίδιο συντελεστή φορολογείται οριζόντια ο εργάτης, ο συνταξιούχος ή ο άνεργος, με τον εφοπλιστή και τον μεγαλοεπιχειρηματία. Όχι βεβαίως ότι είναι λιγότερο ταξική και άδικη και η άμεση φορολογία, συνολικά το φορολογικό σύστημα, γιατί εκεί μπορεί να μην είναι οι ίδιοι οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά να φτάνουν να είναι τελικά αντιστρόφως ανάλογοι με τα εισοδήματα. Όσο πιο μεγάλα εισοδήματα, τόσο πιο μικροί οι φορολογικοί συντελεστές. Αν δεν είσαι και εφοπλιστής, εκεί οι συντελεστές μηδενίζουν ή γίνονται προαιρετικοί ή αναβάλλεται η καταβολή τους για δεκαετία και βάλε αν είσαι τραπεζίτης. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του φορολογικού συστήματος. Κάπως έτσι, σχεδόν το σύνολο των φορολογικών βαρών του κράτους το καταβάλουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και αυτοαπασχολούμενοι, και οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν φιλική και ενίοτε θελοντική συμμετοχή. Από ποιους εξάλλου θα πιαστούν οι στόχοι και τα πλεονάσματα που συνοδεύουν και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 25-28? Από αυτούς τους ίδιους που βγήκαν και τα προηγούμενα μαξιλάρια και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα καμαρώνει για το ξεζούμισμα του λαού. Από αυτούς τους ίδιους που θα πληρώσουν και τα επιπλέον 2,8 δις φόρους περίπου που εγγράφονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2025 που κατατέθηκε προχθές. Με το 1,5 δις από αυτούς να αφορά τους πιο άδικους, τους έμεσους φόρους, τη στιγμή που σήμερα χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά αναγκάζονται να κόβουν ακόμα και από τα βασικά είδη διατροφής, το ψωμί, τα φρούτα, το κρέας έχει γίνει είδος πολυτελείας και όλο περισσότεροι βυθίζονται στην ενεργειακή φτώχεια. Και εσείς έρχεστε να προβλέψετε αύξηση στους έμεσους φόρους, αλλά και στους άμεσους. Γιατί όταν σήμερα πάνω από το μισό, και όταν μάλιστα σήμερα πάνω από το μισό μισθό φεύγεις στις στεγαστικές ανάγκες και τα τρόφιμα και περηφανεύεστε που ο μέσος μισθός του 27 θα φτάσει στα επίπεδα του ονομαστικού μισθού του 2011 με την ακρίβεια να καλπάζει και για τις αυξήσεις της συντάξης πολύ κατώτερες του πληθωρισμού. Και τελικά και αυτά τα ψίχουλα που δίνετε στις περισσότερες περιπτώσεις έρχεστε να τα πάρετε από την άλλη τσέπη. Αφού είτε χάνονται με αυτόν τον τρόπο τα φορολόγητα όρια, ανεβαίνουν φορολογική κλίμακα, είτε τους πετάτε έξω από μια σειρά άλλα επιδόματα, μόλις ξεκολλάνε λίγο από τον πάτο των ορίων της φτώχειας. Γι' αυτό και μόνο ως πρόκληση μπορεί να εκλειφθεί η μόνιμη εποδός που επανέλαβε εδώ και ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ότι δήθεν αυτό το πλεόνασμα από το ξεζούμισμα εργαζομένων, συνταξιούχων και αυτοαπασχολούμενων γυρνάει πίσω στην κοινωνία. Με την αναβάθμιση, λέτε, κοινωνικών παροχών σε υγεία, παιδεία, πρόνοια κλπ. Πραγματικά θα ήταν, είναι τραγέλαφος. Τη βλέπουν γλαφυρά αυτή την επιστροφή στην κοινωνία οι λαϊκές οικογένειες. Ιδίως αυτές τις μέρες που ζουν τον απαράδεκτο αναχρονισμό εν έτη 2024 τα παιδιά τους να θεωρούνται πλεονάζοντα και να τα στέλνετε για μάθημα στο διπλανό χωριό ακόμα και με τον καταναγκασμό της αστυνομίας, όταν δεν στηβάζονται σαν σαρδέλες τα 27 και 28 τμήματα, κυρίως στην πρωτεύουσα, όταν υπάρχουν σήμερα μαθητές του Λυκείου
στην κρίσιμη για αυτούς περίοδο της προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες, που φτάνουν, ακούστε, να περιφέρονται τις περισσότερες ώρες στο προάβλιο του σχολείου, γιατί δεν συμπληρώνουν τον αριθμό για να δημιουργηθεί τμήμα κατεύθυνσης, σπρώχνοντάς τους εκβιαστικά στη μεταγραφή, όπως συμβαίνει στο τρίτο γέλ της Μυτιλίνης. Και αυτό στο τρίτο μεγαλύτερο νησί της χώρας. Φανταστείτε τι γίνεται στα μικρότερα. Όπως στον Αϊστράτη, που το δημοτικό σχολείο υποβαθμίστηκε σε μονοθέσιο, στο γυμνάσιο Λύκειο μέχρι σήμερα Οκτώβρη δεν έχει διοριστεί μαθηματικός, όχι κάποια δευτερεύουσα ειδικότητα, αν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για τέτοια στα σχολεία. Δεν αναφέρομαι στα δεκάδες τραγικά παραδείγματα στον τομέα της υγείας, γιατί πραγματικά δεν θα μας έφτανε μια ώρα. Ακόμα και οι αριθμοί, κύριοι της κυβέρνησης, σας διαψεύδουν. Αντί για κάλυψη όλων αυτών των πιεστικών αναγκών σε υγεία και παιδεία, οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν κατά μισό δις μέσα στο πρώτο 7μηνο του 2024 σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Αυτή είναι η επιστροφή στην κοινωνία. Την ώρα που όλο αυτό το διάστημα δίνεται μισό εκατομμύριο τη μέρα, παρακαλώ, για να διατηρείτε τη φρεγάτα στη Μέση Ανατολή και δις κατέτος για νατοϊκούς εξοπλισμούς, βάζοντας το λαό μας πιο βαθιά στο στόμα του λύκου. Και έχετε και το θράσος να συναγωνίζεστε κυβέρνηση και διάφορα μπουμπούκια του ΣΥΡΙΖΑ και σε σημασμένη παπαγάλη του συστήματος, σε ένα παραλήρημα με στόχο την τρομοκράτηση νέων στρατευμένων που διατρανώνουν περήφανο το αυτονόητο, ότι δεν πρόκειται να γίνουν κρέας για τα νατοϊκά κανόνια. Κάντε λοιπόν το λογαριασμό για να δούμε σε ποιους επιστρέφει πράγματι η φορά φέμεξη του λαού. Στην τροφοδότηση της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ, στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι βέβαια στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Και είναι πρόκληση να επαναλαμβάνεται σήμερα στον κώδικα ΦΠΑ αυτή η απαράδεκτη σύνδεση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μόνο για αυτά που μετατρέψατε σε στρατόπεδα συγκέντρωση ξεριζωμένων προσφύγων, αφού βεβαίως πρώτα το καταργήσατε εν μία νυχτή ψηφίζοντας από κοινού η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και διάφορους λοιπούς χρήσιμους στο τρίτο μνημόνιο. Αρνείστε εδώ και χρόνια τροπολογίες που κατ' επανάληψη καταθέτει το ΚΚΕ για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, γιατί αυτό αποτελεί αντιστάθμισμα στις δυσκολίες που συνεπάγεται η διαβίωση στα νησιά λόγω της νησιωτικότητας. Είναι η ελάχιστη στήριξη που οφείλει το κράτος στους νησιώτες και κατά τη γνώμη μας, σήμερα αυτό το αίτημα είναι και κατά πολύ πίσω από τις ανάγκες. Σήμερα είναι επιβεβλημένη συνολικά η κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση ενέργεια και καύσιμα. Γιατί όλα αυτά αφορούν αδιαπραγμάτευτες λαϊκές ανάγκες. Δεν μπορεί να μετατρέπονται σε μια απλησίαστη πολυτέλεια για τη λαϊκή οικογένεια. Αυτοί, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και όλων όσων εναλλαχθήκατε στις κυβερνητικές καρέγκλες, είναι η φωτογραφία των επιτευγμάτων σας. Των επιτευγμάτων του καπιταλισμού στον οποίο όλοι ομνύεται, να διευρύνεται διαρκώς η ψαλίδα ανάμεσα στις παραγωγικές δυνατότητες και στην ικανοποίηση τελικά των λαϊκών αναγκών. Αυτή, και ολοκληρώστε, κύριε Κομινάκα. Ολοκληρώνω. Αυτή η αποκρουστική αντίφαση είναι η εικόνα του σύγχρονου συστήματός σας. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι και οι μικροί επαγγελματίες και τα λαϊκά στρώματα θα οργανώσουν τη δική τους αντεπίθεση. Πρώτο βήμα σε αυτό είναι η γενική, ένα ακόμα βήμα σε αυτό είναι η επιτυχία της γενικής απεργίας στις 20 Νοέμβρη και κυρίως η οργάνωση, η δυνάμωση του ρεύματος αμφισβήτησης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ για να ανοίξουν πραγματικά ελπιδοφόρες λεωφόροι. Ευχαριστώ.